Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν από τις ομιλίες των εκπροσώπων των κομμάτων. Και να πω εξ αρχής ότι όλη η συζήτηση και προχθές και χθες και σήμερα είναι ουσιαστική, είναι εις βάθος. Δείχνει να συζητούμε ζητήματα τα οποία απασχολούν το δημόσιο χώρο επί σειρά ετών και προσφάτως πολλούς μήνες, διότι όπως ξέρετε τα θέματα της εκπαίδευσης είναι θέματα τα οποία δεν απασχολούν μόνο τους ειδικούς, απασχολούν συνολικά την κοινωνία, τους πολίτες, άπτονται του βασικού δικαιώματος στη μόρφωση. Τα ζητήματα που συζητούμε επίσης σήμερα είναι αντικείμενο ενός οργανωμένου διαλόγου. Η φράση που λέει κάποιος συνάδελφος, νομίζω ο κ. Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, το φέρνετε και το ξαναφέρνετε για το νομοσχέδιο, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αυτή η δημόσια συζήτηση. Δεν το φέρνουμε, το ξαναφέρνουμε. Κάναμε δημόσιο διάλογο, δεν έχουν ξανακατατεθεί επισήμως στη Βουλή αυτά, έγινε δημόσιος διάλογος και τώρα κατατίθεται για να ψηφιστούν. Άρα, επαναλαμβάνω ότι η κριτική ότι δεν έχει γίνει διάλογος από όσα ακούσαμε από τις εκπροσώπους των κομμάτων δεν επιβεβαιώνεται. Έχει γίνει διάλογος. Βεβαίως, ο διάλογος δεν είναι για να γίνεται χωρίς να καταλήγουμε κάπου. Και όταν μπροστά μας έχουμε μια νέα σχολική χρονιά, όπου αν αφήσουμε αρρύθμιστα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, δηλαδή αν δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέχρι 31 Οκτώβου, θα έχουμε μια διαιώνιση για άλλο ένα χρόνο των παθογενειών που περιγράφονται και θέλουμε να ξεπεράσουμε με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Δεύτερον, είναι προφανές ότι τα θέματα της εκπαιδευτικής αναρρύθμισης, τα οποία αποτελούν μια μόνιμη επιλογή και προτεραιότητα της κυβέρνησης, τα θέματα αυτά δεν περιορίζονται σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Αλλά χωρίς όμως τη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, δεν μπορούμε να φέρουμε εις πέρα στην υποχρέωση της πολιτείας για την ικανοποίηση του δικαιώματος στη μόρφωση των παιδιών. Δηλαδή, δεν πρόκειται για ικανοποίηση συντεχνιακών στενών αιτημάτων, πρόκειται για ικανοποίηση μιας προϋπόθεσης, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών εργαζομένων, μιας προϋπόθεσης για τη λειτουργία του σχολείου. Γι' αυτό και υπήρξαν νομοθετικές παρεμβάσεις που δεν ισχύουν, για παράδειγμα, για τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, ήδη από το 1979, ειδικά για το ζήτημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό υπάρχει μια αρκετά μεγάλη και εκτός της πάγιας νομοθεσίας του υπόλοιπου δημόσιου τομέα για τη ρύθμιση εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα. Είναι η υφή, η διάζουσα πραγματικότητα, η χρειά της εκπαίδευσης και των θεσμών της εκπαίδευσης που επιβάλλουν στο κράτος, στο δημόσιο, στο πλαίσιο της εποπτείας που έχει, της κοινής εποπτείας για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, κοινή εποπτεία που προέρχεται από τη συνταγματική πρόβλεψη, να προχωρεί σε ρυθμίσεις που δεν ισχύουν για άλλους χώρους, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Έχει σημασία αυτό να το αντιληφθούμε. Δεν είναι μάχη υπέρ κάποιας συντεχνίας. Είναι μάχη υπέρ της μόρφωσης των παιδιών μας, υπέρ της αξιοπιστίας του δημόσιου ή του ιδιωτικού σχολείου. Δεύτερον, είναι προφανές ότι όταν συζητούμε για τα ζητήματα αυτά, που επαναλαμβάνω είναι στον κορμό, στην καρδιά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, είναι λογικό να συζητούμε το σύνολο της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, ιδιωτικής και δημόσιας. Και λέω ένα παράδειγμα, είναι θα λέει κανένας οι αφανείς εργάτες της εκπαίδευσης, περίπου 50.000 εργαζόμενοι στα φροντιστήρια, οι οποίοι δουλεύουν υπό συνθήκες συνήθως, δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά έχουμε εμπειρία όλοι κοινωνική, συνήθως υπό συνθήκες μαύρης εργασίας, αδήλωτης εργασίας και υποεκτιμούμενης εργασίας. Ακούσαμε και χθες τους εκπροσώπους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα, διότι εκτός των άλλων αφορά νέους εργαζόμενους, νέους εκπαιδευτικούς.
Και όταν λέμε ότι πρέπει να δημιουργούμε πλαίσιο εργασίας και δικαιωμάτων για νέους ανθρώπους στη χώρα μας, ώστε να μην επιδεινώνεται το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων, της μετανάστευσης επιστημόνων από τη χώρα μας, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητούμε τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Δεν είναι φοβερές ρυθμίσεις, είναι αυτονόητες ρυθμίσεις. Κάποιος που εργάζεται λοιπόν 21 ώρες την εβδομάδα πρέπει να έχει, τουλάχιστον, πρέπει να έχει την απλή κάλυψη την ασφαλιστική. Την απλή ασφαλιστική κάλυψη του ΙΚΑ. Απλό πράγμα είναι. Κάποιος ο οποίος εργάζεται πρέπει να δηλώνεται. Και η εργασία αυτή αφενός να φορολογείται, αφετέρου να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή από τον μικρό, μεσαίο ή μεγάλο επιχειρηματία. Είναι στοιχειώδης αντίληψη για τη λειτουργία της κοινωνίας και για την λειτουργία της κοινωνίας στη βάση μιας στοιχειώδους κοινωνικής ισότητας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και να τα κουβεντιάζουμε συνέχεια. Είναι αυτονόητα. Επίσης, δεν πρέπει να συγχαίουμε λειτουργίες που έχουν περιορισμένο χρόνο πρόσληψης με λειτουργίες που είναι μόνιμες ή αορίστου χρόνου ή ακόμα με τα λεγόμενα, με τις λεγόμενες σχέσεις έργου. Οι αναπληρωτές κάθε χρόνο προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπογράφουν εξ αρχής ότι τελειώνει αυτή η θητεία τους σε όταν τελειώνει η σχολική χρονιά. Εάν δεν γινόταν αυτό, θα έπρεπε να τους προλαμβάνουμε όλους ως μονίμους. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν απολύονται μερικοί εξ αυτών. Προσέξτε. Κάθε χρόνο υπάρχει και από κοινού έχει συμφωνηθεί με όλους τους συμβαλόμενους διαφανής διαδικασία. Από φέτος μάλιστα έχουμε και τις διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ που τις ελέγχει και τις ενστάσεις και όλα. Μετά από τόσα χρόνια που έλεγε το Σύνταγμα, φέτος το κατορθώσαμε αυτό το πράγμα. Είναι μια διαφανής διαδικασία όπου όλοι προσλαμβάνονται, όσοι προσλαμβάνονται με μόρια, εγκαίρως, και φέτος θα είναι από την πρώτη στιγμή που αρχίζει το σχολείο, και λίγη η θητεία τους δεν απολύονται. Προσέξτε, η απόλυση σημαίνει μόνιμη σχέση. Και λίγη η θητεία τους, είναι προσυμφωνημένο αυτό, όταν λίγη η σχολική χρονιά. Και ξανά το ίδιο του χρόνου. Είναι μια διαδικασία που πολιτικά δημιουργεί ομήρους. Πολιτικά ομήρους. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό δεν δημιουργήθηκε από των ημερών μας. Θα καταργηθεί από των ημερών μας φαινόμενο των χιλιάδων αναπληρωτών μέσω του μόνιμου διορισμού χιλιάδων εκπαιδευτικών. Κάποια στιγμή βεβαίως δεν μπορεί να καταργηθεί εντελώς, γιατί υπάρχουν ειδικές ανάγκες στα σχολεία που χρειάζονται να έχεις και έναν κατάλογο αναπληρωτών. Εντάξει. Αλλά ως καθεστώς μιλάω. Συνεπώς, οι αναπληρωτές στο δημόσιο γίνεται η διαδικασία των προσλήψεων με αντικειμενικό τρόπο μέσω ΑΣΕΠ, γίνεται με προσδιορισμένο το χρόνο λήξης της θητείας, δεν γίνεται εις βάρος τους προσωπικά ούτε εκδικητικά. Είναι άλλο πράγμα η ιστορία των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλο πράγμα η ιστορία των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα. Μη συγχαίρουμε τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για το ΕΑΠ που είπατε. Το ΕΑΠ είναι δημόσιο ίδρυμα. Έχει σαφείς δημόσιες διαδικασίες. Είναι δημόσιο ίδρυμα το ΕΑΠ, επαναλαμβάνω. Είναι δημόσιο ίδρυμα το ΕΑΠ. Είναι πανεπιστήμιο δεύτερης ευκαιρίας που πηγαίνουν ενήλικες εκεί. Και επίσης το ΕΑΠ είναι ισότιμο με τα άλλα πανεπιστήμια. Τα δίδακτα δεν αναιρούν την έννοια του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΑΠ. Έχει την διαμορφία ότι είναι δεύτερης, επαναλαμβάνω, ευκαιρίας πανεπιστήμιο. Και οι διαδικασίες του υπάγονται, σε αυτό που ανέφερα εννοείται, τις ανοιχτές διαδικασίες του δημοσίου. Δεν υπάρχει θέμα να παρέμβει κανείς εκδικητικά εκεί και εκφοβιστικά. Πολλές μάλιστα διαδικασίες, συμβάσεις, είναι συμβάσεις έργου. Συνεπώς, η σύγχυση, δημιουργείται μια σύγχυση, ίσως δεν ξέρετε τα θέματα, ανάμεσα στο τι γίνεται στο δημόσιο και τι στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε μία καταγγελία δεν υπήρξε για κάτι διαφορετικό στο δημόσιο τομέα. Είναι όλα διαφανή, ευτυχώς. Με μόριο δοτήσεις, με κομπιούτερ και με ΑΣΕΠ πια. Αυτό δεν ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.
Ακούσαμε χθες τι είπαν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών για το όργιο της αυθαιρεσίας σε ορισμένες σχολικές μονάδες. Κοιτάξτε, αυτό που ενοχλεί δεν είναι το ότι κάποιο πολιτικό κόμμα έχει διαφορετική άποψη για τα ζητήματα που συζητούμε. Αλίμονο, είναι λογικό να έχει διαφορετική πολιτική άποψη. Και είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία μέσα ενός μηχανιστικού τρόπου όπου θεωρεί ότι η ιδιωτική εκπαίδευση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι μηχανιστικός τρόπος αυτός να μιλάμε έτσι. Επικεντρώνεται σε ζητήματα προστασίας των σχολαρχών στην ουσία. Ανεξαρτήτως προθέσεων. Είναι, θα έλεγα, ένα παρεπόμενο, ιδεολογικό παρεπόμενο της γενικής θεώρησής της. Για να μιλήσω ευγενικά. Μπορεί να είναι και άλλα ζητήματα. Σημασία έχει όμως όταν κουβεντιάζουμε. Δεν πρέπει να στείλουμε ένα καυγά, μια ρητορική κατά του δημόσιου σχολείου. Διότι όταν ξεκινάει κανείς και λέει διαλύθηκε το δημόσιο σχολείο, διαλύεται το ιδιωτικό. Αυτή η καταστροφολογία, εκτός του ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός αυτό το πράγμα, κανένα δημόσιο σχολείο δεν έχει διαλυθεί και μάλιστα σε 9 μήνες που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, έχουμε πορεία αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου. Πέρα από αυτό όμως, είναι σαν να λέτε στον κόσμο, μην πάτε τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο, πήγατε στο ιδιωτικό που είναι καλό. Λέω, είναι σαν να λέτε. Όταν λέτε ότι διαλύθηκε το δημόσιο σχολείο και τώρα κοντένετε το ιδιωτικό, αυτό λειτουργεί. Λειτουργεί υποσυνείδητα ως μια ιστορία χορηγίας, πολιτικής χορηγίας προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν πρέπει να διαλύουμε στο δημόσιο διάλογο το δημόσιο σχολείο. Να λέμε δεν υπάρχει, να το απαξιώνουμε. Συλλήβδιν. Προβλήματα υπάρχουν βεβαίως. Αλλά είναι αξιόπιστο σχολείο το δημόσιο σχολείο. Δεν έγινε τώρα. Είναι με τα προβλήματά του ένα αξιόπιστο σχολείο που οι απόφοιτοί του διακρίνονται και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς μην λέτε. Συνεπώς. Δεν λέω για εσάς. Λέω λοιπόν. Όλοι έχουμε λοιπόν τελειώσει δημόσιο σχολείο. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το απαξιώνουμε σήμερα και να λέμε ότι διαλύεται το δημόσιο σχολείο και βαστάει το ιδιωτικό μόνο. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι ψέμα, για να συνοούμαστε. Και σε κάθε περίπτωση όμως λειτουργεί. Υποσυνειδήτως μιλάω. Δεν μιλάω ότι είναι ενσυνείδητα αυτό το πράγμα. Λειτουργεί ως ένα στοιχείο χορηγίας προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Όμως δεν θα ήθελα να παρασυρθώ σε μια αντιπαράθεση. Πάω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες από τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα που και σήμερα προκύψαν ως κοινοί τόποι συμφωνίας. Πρώτον, όσοι μίλησαν και αναφέρομαι στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών και του ΚΚΕ, για την Νέα Δημοκρατία θα δούμε τι θα πει στο τέλος. Είναι αντιφατική στη στάση της. Όσοι μίλησαν συμφώνησαν ότι το σημερινό καθεστώς των ανετιολόγητων απολύσεων στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή ότι είναι νεκρός ο νόμος Αλβανιτόπουλου. Το ίδιο είπε και ο κύριος Φορτσάκης χθες, αλλά δεν εκπροσωπεί η άποψή του τη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να υπάρξουν αιτιολογημένες απολύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αιτιολογημένες απολύσεις. Γιατί ειδικά στην ιδιωτική εκπαίδευση, για τους λόγους που αναφέραμε και αφορούν την αξιοπιστία του ιδιωτικού σχολείου, δηλαδή την αξιοπιστία ενός σχολείου το οποίο υπηρετεί ένα δημόσιο αγαθό που είναι η παιδεία. Δεν είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μια κοινή επιχείρηση. Το λέει το Σύνταγμα, το λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το λέει και η Ελληνική Νομοθεσία. Άρα και κρατώ αυτή τη μεγάλη κατάκτηση του διαλόγου μας, βλέπετε. Έχει σημασία να συμφωνούμε σε μερικά πράγματα. Αιτιολογημένες απολύσεις. Είναι ένας κοινός παρονομαστής του διαλόγου εδώ. Δεύτερον, διάβασα την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Μαυρωτάς εκ μέρους του Ποταμιού. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, είναι θετική πρόταση. Ως Υπουργείο θα είχα κανένα πρόβλημα να την αποδεχθώ, υπό μία προϋπόθεση. Ότι θα γίνει αποδεκτή από όλα τα κόμματα. Δεν θα γίνει αντικείμενο διαμάχης. Δεν αλλάζει την ουσία της πρότασής μας. Γι' αυτό την αποδέχομαι κιόλας. Να δούμε μέχρι την Ολομέλεια αν μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις
και να γίνουν αποδεκτές αλλαγές. Δεν είμαι δογματικός. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι τυπικά ο νόμος Αρβανιτόπουλου δεν δέχεται απολύσεις αιτιολογημένες. Όλες οι απολύσεις είναι τέλειωσε. Αυτό. Πλήγει στα πλευταίως των απολύσεων. Ο κ. Μαρμαρωτάς λέει ότι είναι αιτιολογημένες οι απολύσεις και κρίνει το θέμα της αιτιολογημένης απόλυσης. Μία πρόταση προτείνει που μια πενταμελής επιτροπή που είναι από το εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ο ΙΕΛΕ, ιδιοκτητών, μέλος ΔΕΠ εργατικού δικαίου και παιδαγωγικών τμήματων, τα οποία θα κληρώνονται από τα μέλη των πανεπιστημιακών τμήματων. Δηλαδή δεν προτείνει το ΠΙΣΠΕ. Δεν λέει το ΠΙΣΠΕ. Λέει αντί του ΠΙΣΠΕ αυτή την επιτροπή. Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ. Να το κουβεντιάσουμε. Και με τους φορείς και με όλους. Δίνει κατά νόμο μας μια δυνατότητα συνένεσης το πράγμα αυτό. Δεύτερον. Και πηγαίνοντας προς την Ολομέλεια, μπορεί να τη βελτιώσουμε, θα είναι την πρόταση αυτή. Δεν έχω αντίρρηση καμία. Δεν θέλετε να είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια. Ωραία, να μην είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια. Είναι μια ειδική ad hoc επιτροπή. Δεν έχω αντίρρηση. Τρίτον τώρα. Στη συζήτηση που έγινε, παρακολούθησα τον κ. Κωνσταντόπουλο με ενδιαφέρον από το ΠΑΣΟΚ και αυτός δέχεται ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος Αρβανιτόπουλου, αφού προτείνει την επιστροφή στον νόμο της κ. Διαμαντοπούλου. Αυτό λέει. Δέχομαι. Βέβαια πρέπει να δοθεί μια εξήγηση από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ψήφισε τον νόμο Αρβανιτόπουλου. Γιατί. Χρειάζεται μια εξήγηση να δώσετε. Αλλά όχι τώρα. Εσείς θα μιλήσετε με τους ανθρώπους σας. Καμία αντίρρηση. Το θετικό κρατώ. Θέλετε να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς ελέγχου των απολύσεων. Όχι. Και σας είπα, εάν συμφωνείτε στις αιτιολογημένες απολύσεις, τότε το μία απόλυση για κάθε βαθμίδα εκπαίδευση το χρόνο δεν ισχύει. Διότι το μία μπήκε για τις ανετιολόγητες απολύσεις. Αν είναι αιτιολογημένες απολύσεις, δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα τίποτα. Υπάρχει το όργανο που θα κρίνει τις αιτιολογημένες απολύσεις. Άρα συμφωνούμε και σε αυτό. Δηλαδή εννοώ και την πρόταση του κ. Μαυρωτά, όπως την έκανε, δεν θα βάλουμε δύο αιτιολογημένες. Ανοιχτός είναι ο αριθμός. Αιτιολογημένες απολύσεις. Αν είναι αιτιολογημένες, δεν μπορεί να γίνουν. Αν είναι αιτιολογημένες απολύσεις, γίνονται. Αν δεν είναι, δεν γίνονται. Είναι απλό το θέμα. Βεβαίως. Και η έννοια των αιτιολογημένων προσδιορίζεται επακριβώς μέσα στο νόμο. Ένα, δύο, τρία, πέντε περιπτώσεις. Τι σημαίνει αιτιολογική απόλυση. Άρα εδώ δημιουργούνται δυνατότητες συγκλήσεων πολιτικών γύρω από το ζήτημα αυτό. Και να διευκρινίσουμε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που παρεμβαίνω, το κομμάτι που λέει για την διατάραξη του κλίματος, αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει λίγο πιο σαφές. Εδώ βάζουμε μια επιτροπή, θα το καταλάβει αυτή. Αυτό μήπως θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποια νομοθεσία ή θα κρίνει κατά την κρίση της. Η επιτροπή σας λέω δίνουμε εμπιστοσύνη. Εδώ. Okay. Θα τα κάνουμε. Δεν θέλω όλα να τα κρίνουμε εμείς τώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική στην πραγματικότητα την εκπαιδευτική. Θα το κρίνουμε. Και βεβαίως μετά πάντοτε υπάρχει η ιστορία των δικαστηρίων. Υπάρχει τελικός κριτής. Αν μην πάμε στα δικαστήρια ξαφνικά για την εκπαίδευση αμέσως. Επίσης ο κ. Κωνσταντόπουλος μίλησε για το θέμα του 28 παράγραφος 3 για την απορρίθμιση, για τα πασπαρτού κλπ. Κοιτάξτε. Εμείς λέμε με σαφήνεια, αν διαβάσετε. Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τιμημάτων κλπ. Κλπ. Ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως ενισχύει τη διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συνδυασμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Δεν είναι πασπαρτού αυτό. Ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως. Όχι, δεν είναι παράνομο. Μπροστά πάμε. Δεν υπάρχει ωράριο που πρέπει να αφαιθεί έτσι. Όλα αυτά είναι. Όχι, μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Είναι άλλο θέμα αυτό. Λέμε όμως τώρα, διαφωνείτε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το εύρος των αρμοδιοτήτων που μπορεί να υπάρξει με απόφαση σχολικής μονάδας. Ολικιάρχης, σχολάρχης θα τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνουμε εμείς. Άρα ούτε εκεί υπάρχει θέμα πασπαρτού. Υπάρχει θέμα αξιοποίησης για το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Τώρα, κι ούτε είναι εις βάρος των παιδιών αυτό. Είναι εκπαιδευτική διαδικασία που κάνουν εκπαιδευτική. Προχωράμε τώρα.
Προχωράω τώρα. Είπε ο κύριος Μαυροτάς, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να υπάρξει μια διακομματική συνεννόηση για το θέμα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. Οι αποσπάσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια των εκπαιδευτικών είναι μεμόρια. Εκεί δεν χωρεί χέρι πελατειακού κράτους. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορους φορείς, εκεί τα πράγματα πράγματι είναι λίγο χαλαρά. Και εκεί, στο παρελθόν, όχι επί των ημερών, να τονίζω το πράγμα, εμείς έχουμε μειώσει αυτόν τον αριθμό. Αν θέλαμε να κάνουμε σφαίρια, ήταν πανεύκολο. Όχι. Συνολικά μιλάω. Σε σχέση λοιπόν με το ζήτημα το οποίο αναφέρεστε, είμαστε ανοιχτοί για μια διακομματική συνεννόηση. Άλλωστε τώρα είμαστε σε μια συζήτηση και με τις αρμοδίους της ΟΛΜΕΟ, ΔΟΕ κλπ. Για το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών. Θα έχουμε ένα σχέδιο με τους φορείς σύντομα, που θα έρθει σε συνεννόηση να το δούμε και με τα υπόλοιπα κόμματα. Μεταξύ των περιφερειών οι αποσπάσεις είναι δηλαδή αποφασίζει το ΠΙΣΠΕ και το ΠΙΣΔΕ της κάθε περιφέρειας. Είναι μεμόρια μόνο και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης. Μπορεί να μην τις κάνεις μόνο. Μπορεί να μην τις κάνεις μόνο, τίποτα άλλο. Αν τις κάνεις, αν θες, προτείνουν τα περιφερειακά συμβούλια. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βάλεις χέρι και να πεις όχι αυτόν τον άλλον. Ή αυτούς ή κανέναν. Τώρα. Άρα και εκεί είμαστε ανοιχτά στη συζήτηση. Είπα, σε σχέση με και με το τι κουβεντιάζουμε με τους συνδικαλιστικούς φορείς. Κοιτάξτε, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, έχει γίνει συζήτηση αναλυτική. Τονίζω, είμαστε ανοιχτοί εν ώψη της Ολομέλειας για ρυθμίσεις. Δεν είμαστε κλειστοί. Όμως οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αναιρούν την ανάγκη ρύθμισης, να είναι γενικόλογες. Πάμε τώρα στην ελληνόγλωση εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα τα παιδιά μας, τα παιδιά των Ελλήνων, τα Ελληνάκια στο εξωτερικό, είτε και μεικτών γάμων παιδιά, έχουν δικαίωμα, είναι δικαίωμα αυτό, στην ελληνική, στην ελληνομάθεια. Δικαίωμα στην ταυτότητά τους στην εθνική. Σαφές είναι αυτό το πράγμα. Και η εκπαίδευση συντελεί σε μεγάλο βαθμό μαζί με άλλα στοιχεία βιωματικά στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας ενός παιδιού στο εξωτερικό. Όμως εδώ να είμαστε καθαροί. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι και εδώ υπάρχουν πολλών ειδών αντιλήψεις και φιλοσοφίες. Μία αντίληψη αντιμετωπίζει το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και κατ' επέκταση και της εθνικής ταυτότητας μέσα από μια αντίληψη ξενοφοβίας, αναχρονισμού και πελατειακών σχέσεων. Δεν μας ικανοποιεί και είμαστε αντίθετα με αυτή την άποψη. Και υπάρχει και μια αντίληψη όπου αντιμετωπίζει την εθνική ταυτότητα δυναμικά, ανοιχτή στο περιβάλλον το πολιτιστικό και το κοινωνικό των χωρών που ζουν οι άνθρωποι. Αλλιώς είναι γκέτο. Συνεπώς, αν συμφωνούμε ότι ο στόχος είναι η δίγλωση, η εκπαίδευση, και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα, μπορούμε να δούμε στάδια για να φτάσουμε στην δίγλωση εκπαίδευση. Συνενέσεις για να φτάσουμε στη δίγλωση εκπαίδευση. Και ανέφερα και χθες ότι ένα στάδιο είναι η ορίμανση στους γονείς. Δεν μπορείς να επιβάλλεις έναν τρόπο διδασκαλίας στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή αν δεν γίνει ένας διάλογος με τους γονείς, καμία αντίρρηση. Άρα θα έχουμε και πολυμορφία και ευελιξία σε ένα μεταβατικό διάστημα. Δεύτερον, οι διμερείς, οι διακρατικές σχέσεις που θα δημιουργούν μια ασφάλεια για το πώς τα παιδιά μας θα μορφώνονται στα δίγλωσσα σχολεία. Αυτό είναι σαφές. Εξού και η μεταβατική περίοδος που λέμε ότι θα αρχίσουμε για τα δίγλωσσα σχολεία μετά από 2 χρόνια. Εφόσον υπάρχουν οι διακρατικές συμφωνίες. Είναι ρητό στο άρθρο μέσα. Δεν θα πούμε χωρίς διακρατική συμφωνία καταργούμε τα σχολεία τελεία. Χωρίς άλλα σχολεία δίγλωσσα. Άρα, εάν συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα, δεν είναι ανάγκη να ακροβατούμε ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις. Την αναχρονιστική, την πελατειακή και ξενοφοβική από τη μία και την δυναμική αντίληψη της εθνικής ταυτότητας που είναι ανοιχτή στο πολιτιστικό περιβάλλον από την άλλη. Και για μένα τους κυρίους επάνω
οι οποίοι παντού βλέπουν ανθέληνες και μειωμένης εθνικής συνείδησης και λοιπά ανθρώπους, καταλαβαίνω. Είναι ένας κανιβαλισμός αυτός, δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Αλλά για ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, το να ακροβατεί ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις και να μην ξεκαθαρίσει τι θέλει ακριβώς και να υπεκφεύγει, είναι λάθος. Δηλαδή, εσύ έχετε καταλήξει όμως. Έχουμε καταλήξει στη δυναμική, είναι σαφές, βεβαίως. Το σχέδιο. Ποια είναι η μορφή της παγκόσμιας τάξης μετά από 20 χρόνια. Μα είναι δυνατόν να κουβεντιάζουμε τώρα για την παγκόσμια τάξη. Θα ανταλλάξουμε τότε, κυρία Αντωνία. Εμείς τα ακούγεται. Εντάξει. Εμείς λέμε ότι. Αυτό σα λέω, εσύ έχετε άλλη άποψη. Δεν έχετε την άποψη του κυρίου Φορτσάκη που είναι δίπλα σας, που είπε άλλα χθες ο άνθρωπος. Ούτε του κυρίου Χαρακόπου που ισορροπεί ανάμεσα. Δεν λέει τα ίδια. Εσύ λέτε, δεν θέλετε δίπλα στα σχολεία, αυτό μου λέτε. Καταρχάς θέλετε να εφαρμόσετε κάτι περιφρονώντας την κοινωνία. Τίποτα από όλα αυτά, κύριε Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, ξαναλέω. Με την κοινωνία θα πάμε και με διακρατικές συμφωνίες. Τίποτα μονομερώς. Και την ελληνική, βεβαίως. Κύριε Αντωνιάδη, δεν μπορείτε να τα πείτε αυτά σε ομιλίες. Καταλαβαίνω να έχει δύο ψυχές η Νέα Δημοκρατία. Μια ακροδεξιά και μια ευρωπαϊκή. Το καταλαβαίνω αυτό. Καμία αντίδραση. Α, το αποδέχεστε, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο όμως με την ακροδεξιά και την ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να κουβεντιάζω με ένα κόμμα. Τι λέει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ξέρω. Διότι η ισορροπία δήθεν, ο ακροβατισμός ανάμεσα στην ακροδεξιά και σε μια αντίληψη στοιχειωδώς σύγχρονη και δημοκρατική για την εκπαίδευση των παιδιών μας στο εξωτερικό, δεν μπορεί να περνάει έτσι. Κύριε αυτό Υπουργέ, λέω. Επί μισή ώρα προσπαθείτε να νουθετήσετε το πράγμα. Κύριε Αντωνιάδη, δεν έχετε το λόγο. Ποια ακροδεξιά μιλάτε τώρα. Κύριε Αντωνιάδη. Ποια... Κύριε Αντωνιάδη, κύριε σας πρόεδρε, παρακαλώ. Γιατί σας δεν προστατεύετε όταν είναι ακροδεξιά. Ποιος είναι ο κύριος Θεοστημητής των πάντων. Σας παρακαλώ. Ακούστηκε εδώ ακροδεξιά άποψη. Καλάβατε ότι αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Καλάβατε ότι αυτά που λέτε. Να τα ακούτε αυτά που λέει. Τα περινέα στάξη μετά από 20 ετία. Τα περινέα στάξη μετά από 20 ετία. Κύριε Υπουργέ. Πηγαίνουμε τη Χρυσή Αυγή, μα τι. Τα ίδια πάνε από πίσω. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Κύριε Αντωνιάδη. Προχωρώ τώρα. Κύριε Αντωνιάδη, δεν είναι τρόπος αυτός. Λοιπόν. Δεν είναι τρόπος. Μα δεν είναι τρόπος αυτός. Σας παρακαλώ. Λέω, λοιπόν, να τον αφήσετε να τελειώσει και έχετε κάθε δικαίωμα να μιλήσετε. Κύριε Αντωνιάδη, είναι τρόπος. Εγώ επισημαίνω ότι υπάρχουν δύο ψυχές στη Νέα Δημοκρατία που δεν αφορούν το συγκεκριμένο για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Αφορούν αφενός μια ευρωπαϊκή αντίληψη αντιμετώπιση των πραγμάτων που βλέπει την Ελλάδα σε εκείνο το περιβάλλον μέσα και μια, κατά τη γνώμη μου, ξενοφοβική και αναχρονιστική. Τελεία. Αν διαφωνείτε, να δούμε που διαφωνούμε. Εντάξει. Και περιμένουν η Νέα Δημοκρατία να πει τι θέλει ακριβώς. Εμείς λέμε με σαφήνεια. Προϋποθέσεις. Ο ρήμανση στην κοινωνία, δεν θα επιβάλλουμε τίποτα, γι' αυτό μεταβατικά υπάρχουν όλα τα σχήματα. Και διακρατικές συμφωνίες. Και διακρατικές συμφωνίες. Από τις οποίες θα προκύψει το δίκλωτο σχολείο. Εσείς τι λέτε, άλλο πράγμα. Τότε ψηφίστε. Το λέει. Το λέει μέσα στο νόμο. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Τώρα, μην και ολοκληρώνω. Σε σχέση με τα θέματα τα οποία τέθησαν. Για το ολοήμερο σχολείο, θα ήθελα να πω για το ολοήμερο δημοτικό ότι είμαστε σε μια φάση που επεξεργαζόμαστε το θέμα και θα υπάρξουν αναλυτικές νηπιαγωγία. Ναι, γι' αυτό λέει νηπιαγωγείο. Σχετικά τώρα, και τελειώνω, με τα θέματα των προσφύγων, της εκπαίδευσης των προσφύγων. Είμαστε έτοιμοι, όσο μπορεί να είναι κανείς έτοιμος, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Έχουμε τα κονδύλια, το προσωπικό, το εκπαιδευτικό μοντέλο, στόχος μας είναι η ενσωμάτωση των παιδιών και όχι η γετοποίησή τους. Βεβαίως αυτά που ανέφερε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, η κινούμενη άμμος είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τι να κάνουμε, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Αν δούμε ότι αλλάζει κάτι, θα αλλάξουμε. Θα δούμε, θα αλλάξουμε. Γι' αυτό δεν παίρνουμε ρητή νομοθετική διατύπωση. Για να μπορούν να υπάρξουν αλλαγές. Το σχέδιο το παρουσιάσαμε όμως. Και είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, για το ζήτημα αυτό. Τελειώνοντας, επειδή ακούστηκε από δύο συναδέλφους εδώ για το θέμα της επίθεσης, δεν επίθεση, πέταγμα Φεϊβολάν ήταν, μέσα σε ένα εκκλησιαστικό, στην εκκλησία, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στην Θεσσαλονίκη, στη Μητρόπολη. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχουμε κάνει μια δήλωση, η οποία δημοσιεύεται και στις εφημερίδες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα ζητήματα αντικείμενο μιας μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Τη διαβάζω, είναι πολύ σύντομη. Η κοινή δήλωσή μου με τον κύριο Παρασκευόπουλο, ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Παιδείας, Έρευνας και Σκευμάτων. Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα.
η θρησκευτική ειρήνη και γαλήνη και η απρόσκοπτη άσκηση λατρείας της επικρατούσα στην Ελλάδα Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ο όρος είναι από το Σύνταγμα, αλλά και των άλλων θρησκειών, αποτελούν βασικές εγγυημένες αξίες στη χώρα μας. Η αποδοκιμασία πράξεων που διαταράσσουν αυτή την ειρήνη είναι αυτονόητη, πολύ περισσότερο όταν έχουν κινητοποιηθεί αρμόδιες υπηρεσίες δίωξης ασκώντας τα καθήκοντά τους. Όπως ξέρετε, υπήρξε δίωξη εναντίον των μεταφευβολάντων διαδηλωτών στον Άγιο Γρηγόριο, αθώθηκαν από το δικαστήριο, διότι δεν θεωρείται ότι υπήρξε προσβολή, σκοπιμότητα εκ μέρους τους για να προσβάλλουν τη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων. Αυτή είναι η δήλωσή μας και πιστεύω δεν θα δίνουμε άλλου τύπου προεκτάσεις στα ζητήματα αυτά. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.